Θέλετε τα φυτά σας να έχουν πλούσια βλάστηση και έντονη ανθοφορία? Θα πρέπει να τα κλαδέψετε. Με το κλάδεμα διαμορφώνουμε το φυτό και έτσι διευκολύνουμε τον καλύτερο αερισμό και το φωτισμό του. Πριν αρχίσουμε το κλάδεμα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για τον κήπο ή για τη βεράντα. Ποια είναι αυτά? Πρώτο και καλύτερο είναι το κλαδευτήρι. Σε αυτό, όταν θα το αγοράζετε, θα πρέπει να προσέξετε την ευκολία που πιάνετε και κυρίως την ευκολία που ασφαλίζει. Πρέπει να είναι κάτι που να είναι εύκολο, γρήγορο, πρακτικό για να είναι ασφαλές. Το επόμενο που θα χρειαστείτε είναι γάντια. Υπάρχουν διάφορων ειδών γάντια για όλες τις τσέπες και για όλα τα γούστα. Το σημαντικό ποιο είναι? Αν κλαδεύετε πικρά φυτά, μικρές λάστρες μπορεί να μην τα χρειαστείτε. Αν όμως έχετε καμιά βουκαμβίλια ή κάποιες τριανταφυλιές που έχουν αγκάθια, εκεί τα γάντια είναι πάνω από απαραίτητο. Είναι το πριόνι. Πριόνι θα βρείτε μικρά, τα οποία ασφαλίζουν και είναι αναδιπλούμενα, ή θα βρείτε το παλιό παραδοσιακό πριόνι. Σημαντικό είναι να διαλέξετε πριόνι διπλής ενέργειας, δηλαδή να κόβει και στη μία φορά και στην άλλη. Εάν έχουμε τώρα να κλαδέψουμε μεγάλα δέντρα, θα χρειαστούμε οπωσδήποτε και μία πάστα επούλωση των πληγών. Και αυτή θα την βρείτε στα φυτόρια. Με πολύ απλό τρόπο την πιέζετε, βγαίνει και έχει και μία σαν βούρτσα εδώ πάνω, με την οποία την απλώνετε. Στόχος είναι να καλυφθεί η τομή για να μην μπουν παθογόνα ή έντομα και δημιουργήσουν πρόβλημα στο δέντρο μας. Επίσης, εκτός από αυτή την πάστα υπάρχει και το ειδικό κερί, μοιάζει με κερί, το οποίο ζεσταίνεται και επουλώνει πάλι τις πληγές. Αυτά βέβαια αφορούν μεγαλύτερα δέντρα. Πώς γίνεται τώρα το κλάδεμα? Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το νυχτολούλουδο, το οποίο βέβαια η εικόνα του μπορεί να σας παραξενέψει, αλλά για αυτή την εποχή είναι φυσιολογική. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε καταρχήν ξερά κλαδιά, προβληματικά κλαδιά και αδύναμα. Στην προκειμένη περίπτωση θα μειώσουμε το μήκος του βλαστού και θα το κόψουμε κάπου εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε και από αυτή τη μεριά. Αυτό το κλαρί έχει σπάσει, οπότε θα το κόψουμε χαμηλά και να θυμάστε ότι το κλάδεμα πρέπει να γίνεται έντονο. Μην φοβηθείτε να κόψετε για να έχετε όσο περισσότερη γίνεται καλή βλάστηση και ανθοφορία.